Κύριο σκοπό του προγράμματο αποτελεί αναβάθμιση τη γνώση των νέων γύρω από τον Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτισμό και τι αξίε τη πολιτική δημοκρατία στην Ευρώπη, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαμόρφωση του δημόσιου βίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώ μία από τι βασικέ πολιτικέ προτεραιότητε του Κοινοβουλίου αφορά στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, και κατανοώντα τη σημασία τη προστασία και διατήρηση του υδάτινου περιβάλλοντο στην κοινότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στη διαμόρφωση μια οδηγία πλαισίου που δεσπίζει τι βασικέ αρχέ μια βιώσιμη πολιτική των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την Οδηγία 2000-60 τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνδυάζει ποιοτικού, οικολογικού και ποσοτικού στόχου για την προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων και την καλή κατάσταση όλων των υδάτινων πόρων, και θέτει ω κεντρική ιδέα την ολοκληρωμένη διαχείρισή του στη γεωγραφική κλίμακα των λεκανών απορροή ποταμών. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται συνολικά όλε οι χρήσει και υπηρεσίε νερού, συνυπολογίζοντα την αξία του νερού για το περιβάλλον, την υγεία, την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατανάλωση σε παραγωγικού τομεί. Οι εθελοντέ μαθητέ και καθηγητέ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώ και οι μαθητέ τη πρώτη τάξη του Διαπολιτισμικού Λυκείου Σαπών, στο σύνολό του είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδικότητα στην διαχείριση υδάτινων πόρων και υγρών αποβλήτων και την επιστημονική του ομάδα σε θέματα που αφορούν στο νερό, ποιότητα, ποσότητα, παρακολούθηση και στην υδροδιπλωματία. Παραλλήλω, στον χώρο του σχολείου εκτέθηκαν έργα παιδιών από όλο τον κόσμο, προερχόμενα από τη Συλλογή του Μουσείου και Ακαδημίας Παιδικής Τέχνης, Οικουμενική, και αφορούν στην 10η Παιδική ζωγραφική με τίτλο «Η ζωή σε μια σταγόνα νερό».